Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου και των τοπικών κοινοτήτων. Η τελετή, της οποίας χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος, έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα στο σπίτι του πολιτισμού, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας για το μέλλον. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Είναι και συνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Ο Γιώργης Μαρινάκης εκλέχθηκε για 5η συνεχόμενη θητεία, γεγονός που τον καθιστά το μακροβιότερο εν ενεργεία δήμαρχο της Κρήτης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες, στέλνοντας μήνυμα ενότητας αλλά και πολιτικής ευθύνης, ενώ παράλληλα συγκινήθηκε εμφανώς, βλέποντας γύρω του γνώριμα πρόσωπα που πλέον έχουν αποσυρθεί από τον πολιτικό στίβο. Κάποιος νομίζει ότι όταν γίνεται κάτι πολλές φορές το συνηθίζει. Σας πληροφορώ ότι έχω το ίδιο τρακ σαν την πρώτη εκείνη φορά. Απλώς έχω λιγότερα μαλλιά και περισσότερη γνώση. Όλοι έχουμε την ίδια ευθύνη και την ίδια συμμετοχή και στο καλό και σε ό,τι δεν γίνει καλά. Θέλω αυτό να το τονίσω, ότι εκτός από εκείνους που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα υπάρχει η κοινωνία η οποία μας παρακολουθεί και γιατί όχι μας καθοδηγεί με τη στάση της, της παροτρής της, αλλά ακόμα και με τη σιωπή της. Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους συναδέλφους που μετά από πολύ μεγάλη προσφορά αποφάσισαν μόνοι τους να σταματήσουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το έργο που εκτέλεσαν και νομίζω ότι αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Τα δικά τους μηνύματα για σύμπραξη δυνάμεων αλλά και επαγρύπνηση έστειλαν οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Απέναντί μας έχουμε τα προβλήματα. Έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε. Είμαστε εδώ με τρόπο με δημοκρατικό, με τρόπο που να διεκδικήσουμε για το καλύτερο δυνατό του πολίτη, για το καλύτερο δυνατό του Ρεθύμνου. Είναι μια καινούργια σελίδα χωρίς αντιπαλότητες. Θέλω παρά το πανηγυρικό της ημέρας να πω στον κόσμο το εξής. Πρέπει να έχει τα μάτια του 14, να είναι έτοιμο πόλεμος, γιατί θα χρειαστεί να υπερασπίσει τα δικαιώματά του. Θα προσπαθήσουμε μέσα στα δημοτικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και οπουδήποτε αλλού να μεταφέρουμε τη φωνή και τα αιτήματά του, όμως τα προβλήματα είναι πολλά, οι ανάγκες μεγάλες και ο κόσμος δεν πρέπει να παραιτηθεί από αυτά.